Τονίσουμε εν πρώτης ότι το άρθρο του κυρίου Κασιδιάρη δεν είχε πρόβλημα ότι δεν άρεσε στις ανακρίτριες. Ήταν ημνητικό του Χίτλερ και σε αυτό το άρθρο ο κύριος Κασιδιάρης εξέφραζε τη λύπη του για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρέπει όμως ο προηγούμενος ομιλητής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, να μας πει σε αυτά τα περιβόητα συσίτια της Χρυσής Αυγής, γιατί ζητείτε από τους προσερχομένους ταυτότητα και γιατί καταγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας. Είναι πολύ απλό, διότι εμπορεύονται τον πόνο του ελληνικού λαού, δεν τους έπιασε καμία συμπόνια, εμπορεύονται τη δυστυχία και προσπαθούν μέσα από αυτή τη δυστυχία να συγκροτήσουν κομματικούς στρατούς. Αν είχαν την ελαχίστη ηθική υπόσταση ως συλλογικότητα, θα έπρεπε να κάνουν αυτό που κάνουν οι επιτροπές αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ, που προσφέρουν βοήθεια σε όλους τους συνανθρώπους μας, χωρίς να τους καταγράφουμε, χωρίς να γράφουμε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους, χωρίς να γράφουμε τους αριθμούς της αστυνομικής ταυτότητας. Σε αυτές τις επιτροπές αλληλεγγύης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουν μέγιστο μέρος της βουλευτικής αποζημίωσης και ας μην εμφανίζονται οι εκπρόσωποι της νεοναζιστικής συμμορίας ως κόμμα το οποίο καταλαβαίνει και υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί αυτά που έχουν υπερασπιστεί στην αίθουσα του Κοινοβουλίου είναι οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, είναι οι υπηρεσίες που προσέφεραν στο πέραμα στην εργοδοσία και ξέρουμε πολύ καλά τις υπηρεσίες της Χρυσής Αυγής και όλων των νεοναζιστικών συμμοριών ανά την ιστορία ότι ήταν στο πλευρό της πλέον σκληρής εργοδοσίας βραχίωνας της πολιτικής των συντηρητικών κομμάτων και επιλογών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Βορύδη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απομονωμένος. Της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βορύδη. Συγγνώμη, ήταν λάθος, δεν ήταν. Όχι. Της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βορύδη. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απομονωμένος. Έχει διαβάσει τις σημερινές εφημερίδες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας? Η κεντροδεξιά και φύλλα προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία, εφημερίδα Δημοκρατία, καταγγέλει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι προσπαθεί να φτάσει το κόμμα με αυτά που κάνει στο επίπεδο του 5%. Και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ απομονωμένος. Και καλά ο φύλλα προσκύμενος προς τη παράταξη της δεξιάς τύπος. Έχει διαβάσει ο κύριος Βορύδης τις ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τονίζει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα δεν πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικά συντρίμμια και οικονομικά ερείπια. Τα έχει διαβάσει ο κύριος Βορύδης για να καταλάβει που βρίσκεται? Και εκτός από αυτά, έχει διαβάσει ο κύριος Βορύδης την ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, η οποία μιλάει για τον κύριο Αρβανιτόπουλο στα πανεπιστήμια? Σας διαβάζω. Ο Υπουργός Παιδείας έχει επιλέξει να συμπεριφέρεται σαν συνδικαλιστής παλαιάς σκοπής και να χρησιμοποιεί τον εφιάλτη του κάθε εργαζόμενου ως όπλο σε μια άνανδρη διαπραγμάτευση που κρατά ομήρους χιλιάδες φοιτητές, τις οικογένειές τους, καθώς και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Βρίσκεστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτόν τον κόσμο ή βρισκόσαστε σε άλλο πλανήτη? Αυτά που σας λένε οι δικοί σας, τα αντιλαμβάνεστε? Ότι σας λέει μια φιλική εφημερίδα ότι οδηγείτε τη Νέα Δημοκρατία στο 5%, το συνειδητοποιείτε? Αλλά μην ανησυχείτε. Οδεύεται με μαθηματική ακρίβεια σε ποσοστό λαός και πολιτικής άνοιξης. Και βεβαίως έτσι σημαίνει πάντα. Μετά την ακροδεξιά μετάλλαξη και την ακραία θατσερική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας,
έρχονται και τα ποσοστά. Ποσοστά της ελληνικής ακροδεξιάς. Αυτή που εκφράζεται με τις απόψεις σας, την πολιτική σας και τις ιδέες σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας μιλάτε για ανάκαμψη. Αυτή η ανάκαμψη την οποία εσείς πλασάρετε στον ελληνικό λαό, προπαγανδίζετε, είναι μια ανάπτυξη και μια ανάκαμψη που φέρνει αύξηση των κερδών των πλουσίων και ιδίως των τραπεζιτών. Αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης, ισοπαίδωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αύξηση του χρέους. Παραλάβατε ένα χρέος στο 130% του ΑΕΠ και έχει φτάσει ούτε λίγο ούτε πολύ στο 180% του ΑΕΠ. Πρωτίστως όμως, αυτή η ανάπτυξή σας έχει να κάνει με την καταστροφή του περιβάλλοντος και τις αυταρχικές πολιτικές που ακολουθείτε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εχθές το τριμελές πλημελιό δικείο Πολυγύρου αθώωσε όλους τους κατηγορουμένους. Όλους τους κατηγορουμένους για τα αδικήματα της τάσης και της αντίστασης κατά της αρχής, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μετά από μια διαμαρτυρία στις Κουριές. Τι θα πείτε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Μετά την αθώωση των κατηγορουμένων για τις Κουριές, που η μονταζιέρα του Μεγάρου Μαξίμου είχε το θράσος να λέει ότι υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τρομοκράτες, σας λέει τίποτα η απόφαση του δικαστηρίου? Και καλά αυτό. Αλλά εσείς που εμφανιζόσαστε εδώ ως ευρωπαϊστές, γιατί δεν εφαρμόζετε και γιατί δεν εντάσσετε και στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τη χρήση κυανίου στην εξόρυξη του χρυσού? Το έχει κάνει η Γερμανία, το έχει κάνει η Ουγγαρία, το έχει κάνει η Τσεχία. Εσείς όμως είσαστε ευρωπαϊστές όταν πρόκειται για μνημόνια, όταν πρόκειται για πολιτικές λιτότητας, όταν πρόκειται για εξόντωση του συνόλου των εργαζομένων, των νέων, των ανέργων. Όταν είναι να εφαρμόσετε κάποια προοδευτική οδηγία, κάποια οδηγία που προστατεύει το περιβάλλον, εκεί την ξεχνάτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ξεχνάτε όλα. Εκεί δεν ξέρετε την Ευρώπη. Αυτή είναι η ακροδεξιά. Αυτή είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, ταυτόσιμη των ιδεών και των αντιλήψεων της πολιτικής άνοιξης. Πρωτίστως όμως, η ανάπτυξή σας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Σούρλας, δικός σας τέλεχος, την ανεβάζει στα 4,8 δις το χρόνο. Τι έχετε κάνει με τις λίστες καταθετών εξωτερικού, που εκεί βρίσκεται το μέγιστο του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί αυτές τις πολιτικές, τις αντεργατικές και αντιλαϊκές? Τι έχετε κάνει με τις offshore εταιρείες? Τι έχετε κάνει με το Σκαραμαγκά? Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Κοντονή. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αντίθετα, 28 ακίνητα του ελληνικού δημοσίου πουλήσατε και καταστήσατε το ελληνικό δημόσιο από ιδιοκτήτη ενοικιαστή, που θα πρέπει να δώσει στα επόμενα 20 χρόνια 600 εκατομμύρια νίκη, ενώ εισέπραξε από την πώληση 260 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πολιτική σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας το δρόμο της επαναστατικής ανανέωσής του, της ανανέωσης ιδεολογίας του και του προγράμματός του, σήμερα είναι η ελπίδα των εργαζομένων, των νέων, των ανθρώπων του πολιτισμού. Είναι σήμερα η ελπίδα για την κοινωνική και κυβερνητική ανατροπή. Εμείς παρακολουθούμε ολοκληρώστε όμως, κύριε Κοντονή, τις παρακαταθήκες που μας άφησαν γενιές και χιλιάδες αριστερών αγωνιστών, και λέμε στον ελληνικό λαό ότι αυτές τις παρακαταθήκες των αγωνιστών της αριστεράς θα τις τιμήσουμε μέχρι κεραίας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να φοβάται τίποτα από την αριστερά, γιατί η αριστερά γεννήθηκε και υπάρχει για να υπερασπιστεί τα λαϊκά κινήματα, την εργατική τάξη και τους συμμάχους της, τους νέους και τις νέες. Έχουν να φοβούνται όμως οι τραπεζίτες και τα ποικιλώνυμα συμφέροντα, τα οποία με συνέπεια υπηρετήσατε και υπηρετείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρία Βαβακά, παρακαλώ, έχει το λόγο.